Κεφάλαιο 10, γιώτα δηλαδή, στίχος 1. Μετά δε ταύτα ανέδειξεν ο Κύριος και εταίρους εβδομήκοντα και απέστειλε αυτούς ανά δύο προ προσώπου αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον ου ήμελε αυτός έρχεστε. Είχατε υπόψη ότι εκτός από τους 12 είχε άλλους 70 μαθητές. Λοιπόν, το λέει εδώ μέσα. Okay. Δεν είναι από αυτά που λέει ο Λιακόπουλος τα τρελά, είναι γραμμένο μέσα. Το είχατε υπόψη? Δεν ξέρω αν το είχατε υπόψη. Λοιπόν, μετά δε ταύτα, ξαναλέω, ανέδειξε ο Κύριος και εταίρους 70, όρισε ο Χριστός ακόμα 70 και τους έστειλε ανά δύο στις πόλεις από τις οποίες πρέπει να περάσει, να προετοιμάσουν το έδαφος, να πούν, ξέρεις, έρχεται να μας μιλήσει κτλ. Έλεγε ούν προς αυτούς, αυτό τι μας δείχνει, μας δείχνει κάτι, ότι ακόμη και ο Χριστός που ήταν ο Θεός, έτσι, ενσαρκωμένος, χρησιμοποιούσε γήινες μεθόδους αναγκαστικά μέσα στον κόσμο αυτό. Okay. Και μάλιστα ακόμα και η ομάδα του Χριστού είχε ταμείο για να μπορεί να οργανώνει διάφορα πράγματα ή για να τρώνε και τα λοιπά, το οποίο κρατούσε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Εντάξει. Τα βιωτικά τα λεγόμενα, όπως το ονόμασε ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, μήπως είναι... Okay, το έφτιαξα. Λοιπόν, υπάγεται ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως άρνας εν μέσω λύκων. Τους λέει πάτε και σας στέλνω σαν αρνιά ανάμεσα σε λύκους, έτσι. Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη πήραν μη δε υποδήματα και μη δε να καθοδόν ασπάσιστε. Ούτε χρήματα λέει χρειάζεται να έχετε, έτσι. Ούτε κάτι ιδιαίτερο και τα λοιπά. Ούτε στον δρόμο θα σταματάτε, ούτε θα χαιρετάτε, ξέρω εγώ, όπως εδώ που βλέπουμε μερικούς να βρεθούμε, να τα πούμε, να πάμε για καφέ και τα λοιπά. Εισήν αν οικίαν εισέρχεστε και σε όποιο σπίτι λέει μπαίνετε, πρώτον λέγεται ειρήνη εν το οίκο τούτο. Ειρήνη μέσα στο σπίτι αυτό. Και αν ή εκεί ως ειρήνης αναπαύσετε, επ' αυτόν η ειρήνη μόν. Και αν εκεί υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει την ειρήνη μέσα του, η ειρήνη που θα του πείτε θα την αισθανθεί μέσα του, έτσι, θα μπει μέσα του. Ή δε μήγε εφημάς επανακάμψει, η δάλωση ειρήνη θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Αυτή η ειρήνη, ειρήνη ημίν ας πούμε, είναι η καλή διάθεση. Αυτό που λέμε ήρθε, μας έφερε την αρνητική του ενέργεια και έφυγε. Εντάξει, ο άνθρωπος, ο μουντρούχος, ο γρουσούζης, αυτός ο οποίος δεν φέρεται νορμάλ, που κάνει όλο τσιγκλίζεται με τον ένα με τον άλλον, αυτός που κάνει ανοησίες, αυτός που κάνει δηλαδή πράγματα που στεναχωρούν τους άλλους χωρίς νόημα. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ειρήνη δεν έχουν. Γιατί μέσα τους είναι ο Σατανάς. Οι λεγόμενοι μερικώς δαιμονισμένοι, έτσι. Αν λέει αυτό το οποίο, η καλή διάθεση που εσείς θα δώσετε, δεν πιάνει στους άλλους, θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Προσέξτε, εδώ τι σημαίνει, ότι όταν αυτοί οι μαθητές, οι 70, θα πήγαιναν οπουδήποτε, έτσι, θα εξέπεμπαν κάτι. Αυτό το κάτι, αν έβρισκε έδαφος καλό στις ψυχές των ανθρώπων, οκ. Okay. Αλλιώς αυτό που εξέπεμπαν θα γύριζε πίσω σε αυτούς. Ωραία. Λοιπόν, λέει μετά, εν αυτή δε τη οικία μένετε αισίωτες και πίνοντες, αυτά τα σπίτια τέλος πάντων που θα έχουν ειρήνη, θα καθίστε να φάτε και να πιείτε, άξιος γάρ ο εργάτης του μισθού αυτού εστί, μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Εκεί που θα σας δεχτούν, μείνετε. Μην το κάνετε. Άλλο το τι θα... Δηλαδή θα μείνετε σε ένα μέρος, δεν είναι ανάγκη να σας φιλοξενήσουν πολλοί, οι άλλοι απλά θα ακούσουν το λόγο ότι εγώ έρχομαι. Και η σύναν πόλη εισέρχεται και δέχονται ημάς, εστίεται τα παρατηθέμενα ημίν. Και σε όποια πόλη μπείτε και σας δέχονται,
φάτε τι θα σας δώσουν. Τους λέγεται την απλή καθημερινότητα, έτσι. Και θεραπεύζεται τους εναυτοί ασθενείς και λέγεται αυτής ήγη και ανεφημάς η βασιλεία του Θεού. Θεραπεύεται και ασθενείς, λέει, εν ονόματι εννοείται του Θεού, και θα λέτε έρχεται σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Ισύνταν πόλη εισέρχεστε σε όποια δε πόλη μπαίνετε και μην δέχονται ημάς και δεν σας δέχονται, έτσι. Βγείτε στην πλατεία, εξελθώντε στις πλατείες αυτής, είπατε, πάτε στις πλατείες και πείτε. Και των κονιορτών των κολληθέντα ημίν από τις πόλεις ημών εις πόδας ημών, απομασόμαστε ημίν. Ωραία. Το γνωστό που είναι γραμμένο σε όλα τα Ευαγγέλια σχεδόν, αν θυμάμαι καλά, ακόμα και τη σκόνη κάτω από τα πόδια μας, λέει, την πετάμε. Δεν θέλουμε, είναι το όποιος έπιασε, είναι έπιασε. Με το ζόρι δεν έχει. Δεν λέει όμως βγάλετε από ένα χατζάρι τζιχάτι και καθαρίστε τους, έτσι. Πλην τούτο γιγνώσκεται ότι ήγηκε να φημάσει η βασιλεία του Θεού. Άσχετο όμως με αυτό, λέει, να ξέρετε ότι έρχεται και σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Και στη βασιλεία του Θεού ο καθένας θα λάβει το δίκιο του, όποιο και είναι αυτό. Λέγω δε ημίν ότι Σοδόμης εν τη ημέρα εκείνη ανεκτότερον έστε η πόλη εκείνη. Οπα, να ξέρετε όμως, λέει, ότι τα Σόδομα περισσότερη ανοχή θα γνωρίσουν από τον Θεό παρά εκείνοι που αρνούνται το όνομα του Χριστού και είναι αποστάτες. Το πιάσαμε? Είναι μεγάλο πράγμα, ρε παιδιά, αυτό. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να το χωνέψουν μερικοί. Εκείνος που δεν νοιάζεται για τους αρνητές του Χριστού έχει πρόβλημα. Και δεν το έχει θεωρητικά στη Δευτέρα Παρουσία, θα το έχει τώρα, εδώ. Και θα πάρει και σύνταξη 666 ευρώ, έτσι. Λοιπόν, ξεκάθαρο. Πλην τούτο, λέει, γνώσκεστε ότι ίγκυ και ρεθυμάς η βασιλεία του Θεού. Ότι έρχεται και για σας η βασιλεία. Επί δικαίων και αδίκων. Και είναι καλύτερα, λέει, να είσαστε στα Σόδομα παρά να είστε αρνητές, αποστάτες του Χριστού και άθεοι. Το πιάσαμε? Είμαι σαφής? Δηλαδή αυτά που λέει μάλλον το Ευαγγέλιο είναι σαφή, άσχετα εγώ αν είμαι σαφής, έτσι. Ξαναλέω ότι καλύτερα να ήσασταν, λέει, αμαρτωλοί κάτοικοι στα Σόδομα και τα Γόμορα παρά να είσαστε αποστάτες, δηλαδή αρνητές του Χριστού. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά. Εντάξει. Όταν εγώ αυτό σας το έλεγα, μερικοί δεν καταλάβαιναν και το γύριζαν προεκλογικά στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις που γίνανε, δύο για βουλή και μία για δημοψήφισμα. Ο φίλος μου ο Νάντα έλεγε εγώ θέλω Λεβέντη. Ωραία, ήθελες Λεβέντη, τον βάλαμε το Λεβέντη στη βουλή, οκ. Okay. Άλλος έλεγε εγώ θέλω άλλο. Άλλος έλεγε εγώ θέλω άλλο. Άλλος έλεγε τα λαμόγια, τα τάδε, και αυτοί που δηλώνουν Χριστό δίθεν λένε καλύτεροι. Δεν είναι καλύτεροι, ρε, εννοείται. Και σας είχα πει ότι όποιος και να βγει μνημόνιο θα έχει. Αλλά δεν μπορείτε στα λόγια καθαρά, στην ομολογία, να μην έχετε Χριστό. Το καταλαβαίνετε? Άσχετα που είμαστε όλοι για τα μπάζα και αμαρτωλοί, ο Χριστός είναι σαφής. Όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω και εννοείται θα λογαριάσουμε και τα υπόλοιπα. Αλλά αν δεν ομολογήσεις τον Χριστό ή αν δεν σε νοιάζει ποιος τον ομολογεί ή όχι, εκεί την έκατσες. Ο λόγος είναι σαφής. Άγνοια νόμου του όποιου κολοκράτους σε όλη τη γη δεν επιτρέπεται. Άγνοια του νόμου του Χριστού επιτρέπεται? Όταν μάλιστα ο λόγος αυτός έχει υποθεί και έχει βεβαιωθεί και σε εσάς τουλάχιστον τα έχω πει και τα έχω ξεκαθαρίσει. Ωραία. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Ποιο κεφάλαιο διαβάζει, λέει ο Μαρίνος? Διαβάζω το 10ο κεφάλαιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και είμαι, Μαρίνο μου, στο στίχο 13. Ουέσι χοραζίν, ουέσι βυσταϊδά, ότι
ή εν Τύρο και Σιδόνια γένοντο οι δυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλε αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενοι μετενόησαν. Δίνει παράδειγμα εδώ αλίμονο στη Χοραζίν και αλίμονο στη Βιθ Σαϊδά, διότι λέει αν στις πόλεις αναφέρει την Τύρο και τη Σιδώνα που ήταν εκεί του Βάλ η θρησκεία, από ό,τι ξέρετε την εποχή του Αλεξάνδρου, και εκεί ωστόσο γίναν θαύματα, λέει, όπως γίνανε και σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα άφηναν άλλα έργα, έτσι. Και θα ρίχνανε στάχτη στα κεφάλια τους και θα φορούσανε σάκους αντί για ενδύματα για να δείξουν την αποστροφή τους σε κάθε τι του κόσμου αυτού. Και ακόμα και αυτοί, λέει, θα είχαν μετανιώσει. Πλην, λέει ο Χριστός, Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν τη κρίση ή ημίν. Αλλά ακόμα, αφού μετά δηλαδή από τα Σόδωμα, πάει στην Τύρο και τη Σιδώνα που, που ήταν η, αυτή, πώς λένε, του Βάλ, η οπαδή. Πλην Τύρο και Σιδώνα ανεκτότερον έστε εν τη κρίση ή ημίν. Ακόμα και οι κάτοικοι της Τύρου και της Σιδώνος θα είχαν μεγαλύτερη ενοχή από τον Χριστό κατά τη μέρα της κρίσεως, παρά από ότι εσείς που αγνοείτε τον Χριστό ενώ σας έρχεται η προειδοποίηση. Με τους στίχους αυτούς που διαβάζω θέλω να εξηγήσω ότι δεν είπα στην τύχη όταν με ρώτησε, γιατί εγώ μέσα σε αυτό το έρμο το chat ποτέ δεν λέω πράγματα στην τύχη. Όταν ρώτησε λοιπόν ο γιατρός, ο Ασκληπιός, τι θα γίνει δηλαδή, θα έρθουν δεινά, ξέρω εγώ, διάφορα, μέχρι και θα σκοτώσουν κόσμο, είπα. Δεν είμαι προφήτης, δεν το προφήτευσα αυτό που έγινε στη Γαλλία, απλά ξέρω τις πρακτικές του Σαμαέλ. Έτσι. Ο ακούων ημών εμού ακούει. Εκείνος, λέει, που θα ακούει τα λόγια τα δικά σας, που θα μιλάτε για μένα, θα είναι σαν να ακούει εμένα, σαν να του το είπα εγώ. Και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Και αυτός που θα αθετεί τα λόγια αυτών που μιλούνε για τα λόγια τα δικά μου, εμένα θα αθετεί. Βαριές κουβέντες, αλλά είναι του Χριστού. Όταν δηλαδή κάποιος σας λέει τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού και όχι των μεγαλοθολολόγων και μπουρδολόγων, τότε είστε υποχρεωμένοι να ακούτε, αφού σας υποδεικνύονται τα λόγια του Χριστού. Ο ακούων ημών, αυτούς δηλαδή που ακούει εσάς, εμού ακούει, εμένα ακούει, και ο αθετών ημάς και αυτός που αθετεί τα λόγια σας, εμένα αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, και εκείνος, λέει, που με γράφει εμένα, αθετεί τον αποστήλαντά με. Αθετεί αυτό που με έστειλε, δηλαδή τον πατέρα που είναι στους ουρανούς. Με αυτά και με αυτά ήθελα να εξηγήσω τι διάολο είναι αυτή η αποστασία που μερικοί την πήραν πολύ ελαφριά. Μετά τον Ιγκουχάλ Γκαχάτ, το δόρημα το τέλειον, το οποίο αποποιήθηκε ο Μέγας Γουναράς για να έχουν εξουσία, έγινε τράμπα με το διάολο, έκανε συμφωνία με το διάβολο στην κυριολεξία, του έδωσε, αποποιήθηκε μάλλον, τη χρήση ενός δωρήματος τελείου για την ανθρωπότητα, το οποίο θα έκανε μέγα κακό στο διάβολο, αλλά έκανε μεγάλο καλό σε εσάς. Υπάρχει εξουσία λοιπόν να συνειδητοποιήσετε, τίποτα άλλο, απλά να δεχθείτε ότι ήταν αποστασία, και η αποστασία φεύγει από πάνω σας. Τέλος.
Διότι λέει ο Χριστός, εκείνος που αθετεί εκείνον που μιλάει για μένα, αθετεί εμένα. Και εκείνος λέει που αθετεί εμένα, αθετεί το Θεό, τον Πατέρα που με έστειλε. Έτσι λέει ο Χριστός. Ο καθένας στο μυαλό του μέσα ας τα στρώσει τα πράγματα. Και δεν έχει σημασία ποιος κάνει αποστασία, έχει σημασία ποιος μ' ακούει αυτή τη στιγμή και την αποστασία δεν τη βγάζει από το μυαλό του. Δεν συνειδητοποιεί δηλαδή τι έκανε. Διότι η αποστασία έχει φέρει τρομακτικά δεινά σε όλους, παντού, εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν αποστάτησαν ή που κατάλαβαν επιτέλους τι κάνανε. Ή που κατάλαβαν τι κάνανε, πώς το λένε. Στα λόγια δεν μπορείς, έστω και στα λόγια, ας τις πράξεις. Στα λόγια. Ο λογαριασμός θα γίνει, θα πεις στα λόγια αυτά, στις πράξεις αυτά, το δίκιο του Θεού, του Χριστού θα βγει στη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά στα λόγια δεν μπορεί κανείς να αρνείται το Χριστό δεχόμενος αρνητές του Χριστού. Τελεία και παύλα. Για ποιο λόγο? Για το χρήμα. Έτσι. Θέμα χρημάτων ήταν. Είναι πολύ απλό. Δεν νομίζω λέω κάτι πολύπλοκο. Τι έγινε? Ξαναστεναχωρά ο κόσμο? Ξύδι. Εδώ μέσα σας διαβάζω το Ευαγγέλιο. Συνέλθετε, ταρακουνηθείτε. Πώς το λένε? Υπέστρεψαν, πάω τώρα στίχο 17, οι 70 με τα χαράς λέγοντες. Γύρισαν οι 70. Προσέξτε τώρα, πάμε σε πιο σημαντικό πράγμα, έτσι. Γύρισαν οι 70, λέει, με μεγάλη χαρά από την περιοδία και λέει, και είπανε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν ονόματί σου. Μέχρι και τα δαιμόνια, λέει, στο όνομά σου τα υποτάξαμε. Είπε δε αυτής, τους λέει δε, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Είδα, λέει, το σατανά πως μέσα σε μια φλασιά, σε χρόνο μηδέν, αυτή είναι η αστραπή, από τον ουρανό, από τον πραγματικό κόσμο, ήρθε εδώ στον ψεύτη. Ιδού, προσέξτε, ιδού, να λοιπόν, δίδομη ημίν την εξουσίαν, σας δίνω, λέει, εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων, να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και επί πάσαν δύναμη του εχθρού, και ουδέν ημάς ου μη αδικήσει. Κάτι σαν το συμβούλιο της ΙΚΑ δηλαδή. Κανείς δεν θα μπορεί να σας κάνει τίποτα, ακόμα και αν πατάτε και αποκαλύπτετε τα πάντα για τον κακό και τα σχέδιά του. Ωραία. Στίχος 20. Πλην μη τούτο, μη χαίρετε. Πλην εν τούτο μη χαίρετε. Ωστόσο μη το παίρνετε για πάνω σας, λέει. Έτσι. Ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Ότι τους δαίμονες, τα πνεύματα, τους αγγέλους σατανά τέλος πάντων, τα υποτάσσετε σε εσάς. Χαίρετε δε, αλλά να χαίρεστε, ότι τα ονόματα ημών εγγράφειν της ουρανής. Τρομερή τοποθέτηση. Τρομερή διδαχή. Δηλαδή μη χαίρεστε που νικάτε τους δαίμονες. Μη χαίρεστε εσείς που ακούτε, αν κάποιοι από εσάς μέσα στο σπαν, στη διάρκεια της ζωής τους, βρεθούν στο αραντής και καθαρίσουν εφελή με τον πολέμαρχο. Έχει νόημα. Τα ονόματά σας να χαίρεστε αν γραφούν στον ουρανό, λέει. Αυτό είναι το ζουμί. Το πιάνουμε. Διότι σε άλλο σημείο λέει ο Χριστός, θα έρθουν, λέει, στη Δευτέρα Παρουσία μερικοί και θα μου λένε, εγώ, λέει, θεράπευα στο όνομά σου. Άλλος έκανα θαύματα δηλαδή. Θεράπευα κόσμο.
Άλλος λέει θα έρθει και θα μου πει, εγώ έβγαζα δαιμόνια στο όνομά σου. Πώς δεν είμαι άξιος να έρθω στον παράδεισο, δηλαδή να ονομαστώ Άγιος. Γι' αυτό εγώ λέω, Άγιοι υπάρχουν. Με ποια εξουσία ονομάζουν Αγίους? Ποιος έδωσε εξουσία να αγνοούν τον Χριστό και να λένε εμείς αποφασίζουμε ποιος είναι Άγιος και όχι ο Χριστός στην κρίση του? Προσέξτε, όταν το πρωτοείπα αυτό, κάποιοι ηλίθιοι είπαν, ο Λιακόπουλος δεν δέχεται ότι υπάρχουν Άγιοι. Μα υπάρχουν Άγιοι. Ποιοι είναι οι Άγιοι δεν ξέρω, διότι αυτό θα το αποφασίσει ο Χριστός. Και εδώ μας το λέει, έτσι. Εσείς λέει μη χαίρεστε. Δηλαδή ο άλλος λέει εμείς δαιμόνια βγάζαμε, θεραπεύαμε. Και γεροντάδες μπορεί να είδαμε που βγάζαν δαιμόνια, που θεράπευαν, στον παράδεισο θα πάνε. Μα πού το ξέρουμε? Πώς τους λέμε Αγίους? Μιλάμε για γεροντάδες που κάναν θαύματα. Δεν λέμε για λαμό, για βασιλιάδες που τους ονόμασαν Αγίους έτσι σε στυλ βραβείο Νόμπελ. Δεν σας λέω σκέψεις δικές μου, σας λέω τι λέει το Ευαγγέλιο. Ώρα Ελλάδος 11:39 και βλέπω ότι τα σχόλιά σας είναι λίγα και χαίρομαι γιατί αυτή τη στιγμή με ακούει πάρα πολλοί κόσμος, πολλές χιλιάδες κόσμου και όλοι σωπαίνουν. Διότι καταλαβαίνουν την αλήθεια και η αλήθεια δεν είναι δική μου. Εγώ δεν λέω καμιά δικιά μου αλήθεια. Εγώ κάνω μόνο αναφορά στην αλήθεια. Εγώ δεν είμαι ικανός να έχω αλήθεια την οποία βγάζω εγώ. Εγώ αναφέρω τι λέει η Γραφή, η έστω και κουτσουρεμένη. Στίχος 21, κεφάλαιο 10, κατά Λουκάν. Εν αυτή τη ώρα η γαλιάστατο το πνεύμα του Ιησούς, και τότε λέει έτσι αισθάνθηκε ο Χριστός μια γαλίαση και είπε, εξομολογούμε εσύ Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης. Σου ομολογώ, λέει, Θεέ μου, που κυριαρχείς στον πραγματικό και στον ψεύτικο κόσμο. Γιατί καλά ψέματα και ο ψεύτικος κόσμος, ό,τι θέλει ο Θεός και επιτρέψει θα γίνει. Ωραία. Προσέξτε τώρα, ότι απέκρυψα στάφτα από σοφών και συνετών και, απεκάλυψα σε αυτάν υπείς. Αυτά λέει τώρα που σας είπα, και εγώ απλά τα διάβασα και σας τα είπα τώρα, τα έκρυψε, λέει ο Θεός, από τους σοφούς, από τους μεγαλοθεολόγους, τους μεγαλοπαπάδες, ξέρω εγώ, και τα αποκάλυψες, λέει, σε εκείνους οι οποίοι είναι νήπια, δηλαδή καινούργοι στη γνώση, αλλά έχουν τη γνώση. Γιατί είχε πει και άλλη φορά, αν θυμάστε, στους μεγαλοπαπάδες, εσείς, λέει, είχατε τη γνώση και την κρύψατε. Σήμερα ποιοι κρύβουν τη γνώση? Ποιοι δεν διαβάζουν όλο το Ευαγγέλιο στον κόσμο να πούν τι λέει το Ευαγγέλιο και λένε τις ξύλινες μπουρδολογίες τους μέσα στις εκκλησίες? Ποιοι είναι αυτοί? Τους ξέρουμε? Ναι, τους ξέρουμε, τους βλέπουμε. Και στραφείς προς τους μαθητάς, γιατί νήπια ονομάζει τους μαθητές οι οποίοι ήταν καινούργοι αλλά μάθανε, γιατί τους το είπε ο Χριστός. Οι άλλοι τους το κρύβανε. Το ίδιο γίνεται και σήμερα, το κρύβουνε. Εγώ διαβάζω τι λέμε στο Ευαγγέλιο, δεν λέω από το νου μου πράγματα. Ακόμα και ο Χριστός έλεγε το ίδιο, εγώ δεν λέω από το νου μου, ότι μου είπε ο Θεός, λέει, λέω. Και θα έχετε εξουσία, λέει. Τίποτα δεν θα σας αγγίζει. Μέχρι να τελειώσει βέβαια και τον αυτόν, πώς τον λένε, και τον Ενόχ και τον Ηλία δεν τους αγγίζει τίποτα, μέχρι να πούνε αυτά που πρέπει και μετά εντάξει, σταματάει αυτό το μία άγγιγμα και τους καθαρίζουν. Έτσι. Και στραφείς προς τους μαθητάς, στίχος 22, και καθώς στράφηκε στους μαθητές είπε, πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου. Όλα, λέει, μου δόθηκαν από τον πατέρα, αυτά που σας λέω. Και ουδείς επιγιγνώσκει τι σε στεί ο Υιός. Ωραία. Ή μη ο πατήρ. Κανένας, λέει, δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι ο Υιός. Δηλαδή εγώ, λέει ο Χριστός, κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς είμαι.
εκτός τον πατέρα, και θύσες τι ο πατήρ και ποιος είναι ο πατέρας, ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Και κανείς δεν ξέρει, λέει, τι είναι ο πατέρας, ημί ο Υιός, εκτός από τον Υιό. Και ο αν βούλεται ο Υιός αποκαλύψε. Και ό,τι θέλει ο Υιός θα αποκαλύψει. Και στραφεί στους μαθητές κατηδίαν, είπε. Και μετά κατηδίαν στους μαθητές του είπε, μακάρι ο οφθαλμοί οι βλέποντες αβλέπετε. Μακάρι, ευτυχείς, τυχεροί οι οφθαλμοί, τα μάτια που βλέπουν όσα βλέπετε. Εσείς δηλαδή που παίρνετε τη γνώση, και εσείς τώρα που με ακούτε, τυχεροί που μπορείτε να διακρίνετε τη γνώση αυτή που είναι γραμμένη μέσα στο Ευαγγέλιο. Και τώρα πάμε στο Ευαγγέλιο το οποίο διαβάστηκε σήμερα στην Εκκλησία, και ειλικρινά δεν νομίζω ότι έστω και ένας ιερέας τόλμησε να πει την αλήθεια που λέει αυτό το Ευαγγέλιο. Διαβάζω. Κατά Λουκάν κεφάλαιον 10. Είναι γιώτα το κεφάλαιο 10. Στίχος 25. Και ειδού νομικός της ανέστη, και να ένας νομικός, λέει, σηκώθηκε εκπειράζον αυτόν και λέγον, πειράζοντας έτσι, τσιγκλίζοντας τον Χριστό και λέγοντας. Όταν λέμε νομικός, εννοούμε, παιδιά, μεγαλοθεολόγος, έτσι, νομοδιδάσκαλος που ξέρει τον νόμο του Γιαχβέ, τον μωσαϊκό νόμο, που τα ξέρει όλα απ' έξω. Διδάσκαλε, τι ποιήσας, τι θα έπρεπε να κάνω, ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Παρόμοια ερώτηση του είχε κάνει και ο νεαρός, έτσι, αν θυμάστε. Ο δε είπε προς αυτόν, ο δε Χριστός του είπε, εν το νόμο τι έγραπτε, στο νόμο τι λέει, πώς αναγιγνώσκεις, πώς το διαβάζεις δηλαδή, πώς το βλέπεις το πράγμα. Ο δε αποκριτής είπε, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου και όλης ησυχίας σου, όλης η δύναμη δηλαδή αγαπάς το Θεό, έτσι, και εν των πλησίων σου ως σε αυτόν. Βλέπουμε εδώ ότι πράγματι, και σας το είχα πει, μέσα στην Παλιά Διαθήκη είναι γραμμένο ότι πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου. Ωραία. Και το λέει εδώ ο μεγαλοθεολόγος των Εβραίων. Είπε δε αυτό, του λέει δε ο Χριστός, ορθώς απεκρίθησε, σωστά λέει, μου απάντησες, του το πει και ζήσει. Αυτό κάνε και θα ζήσει σε αιώνια, έτσι. Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν, είπε, ο άλλος δε θέλοντας έτσι, εντάξει, να τη βγει στο Χριστό, ας πούμε, έτσι, λέει, και τι ζεστή μου πλησίον, και ποιος είναι ο πλησίον, λέει, που πρέπει να τον αγαπάω σαν τον εαυτό μου. Ο άλλος δεν μπορούσε να πιάσει ο μεγάλο θεολόγος ότι πλησίον είναι ο οποιοσδήποτε, έτσι. Προσέξτε εδώ τώρα, γιατί την παραβολή του καλού Σαμαρίτη την ξέρουν όλοι. Τι λέει η παραβολή όμως δεν ξέρουν όλοι. Για να προσέξουμε τι λέει. Άνθρωπός της, κάποιος άνθρωπος λέει, κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ. Πήγαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Και ληστές περιέπεσε. Και έπεσε πάνω σε ληστές. Οι, με όμικρον γιώτα, οι οποίοι, και εκδίσαντες αυτόν, και αφού του πήραν τα ρούχα, και πληγάς επιθέντες, και αφού τον πλάκωσαν στο ξύλο και το άφησαν πληγές επάνω του, απήλθον, έφυγαν, αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Τον άφησαν μισοπεθαμένο. Κατά συγκυρίαν δε, ιερεύστης, ένας ιερέας, μεγάλο παπάς, παπάς έτσι, ιερέας, κατέβαινε τη οδό εκείνη, κατηφόριζε αυτό το δρόμο, και ειδών αυτόν, και τον είδε πεσμένο κάτω, χτυπημένο, λιτζαρισμένο, πλακωμένο στο ξύλο, αιμόφυρτο, αντιπαρήλθεν, την έκανε. Ο παπάς, αυτός που έχει εξουσία να κάνει στις μέρες μας το είδωρο αγίασμα, τον είδε και έφυγε. Τι μας θυμίζει αυτό? Η συμπεριφορά του παπά εδώ στην ιστορία που λέει ο Χριστός είναι λάθος. Αλλά ο παπάς έχει εξουσία να κάνει το νερό αγίασμα. Ωραία. Με αυτή του την ενέργεια στον παράδεισο πάει? Δεν πάει. Μη χαίρεστε, τους είπε πριν, που βγάζετε δαιμόνια,
ακόμα παραπάνω από ό,τι κάνουν οι παπάδες, κάνουν αυτοί οι 70 μαθητές, και μη χαίρεστε, λέει, που θεραπεύετε κόσμο. Να χαίρεστε που το όνομά σας είναι γραμμένο στον ουρανό. Συνεχίζω. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά τον τόπον, με τον ίδιο τρόπο, λέει, ένας Λεβίτης, οι Λεβίτες ήτανε αυτό που θα λέγαμε σήμερα μεγαλοχριστιανός. Κάθε μέρα στην εκκλησία, από τον όρθρο, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, να ανάβει καντήλια, λαμπάδια, να ψάλει, ξέρω εγώ, ω, ξέρω εγώ, Θεέ μου, εκεί όλη μέρα, να κρατάει τις νηστείες που ξεκίνησε έτσι. Όλα, κομπλέρε, παιδί μου, μεγαλοχριστιανός στις μέρες μας, μεγαλοεβραίος, μεγαλοιουδαίος τότε, Λεβίτης. Ελθόν, λέει, στον τόπο, ήρθε και αυτός, και ειδών, και αφού τον είδε, αντιπαρήλθε, την έκανε και αυτός. Δηλαδή αυτός ο τυπολάτρης, ο σημερινός μεγαλοχριστιανός, όλη μέρα στην εκκλησία, εσπερινό εκεί, αγρυπνία εκεί, εξομολογήσεις, κακό. Δεν φέρθηκε, με είδες πληγωμένο και δεν με βοήθησες. Πληγωμένο στο σώμα, πληγωμένο στην καρδιά, πληγωμένο στα αισθήματα, δεν με στήριξες, λέει. Δεν πά να είσαι μεγαλοχριστιανός, δεν πά να είσαι σε όλα τα μυστήρια. Ξέχνα το. Πάω παρακάτω. Σαμαρίτης δε, Σαμαρίτης σημαίνει, άστα να πάνε, οι Σαμαρίτες ήτανε τίποτα. Τους βλέπαν οι Εβραίοι και λέγανε αυτοί στην κόλαση τα πάνε. Τίποτα, ούτε στο ναό πήγαιναν, ούτε ξέρανε τι είναι ο Γιαχβέ, τίποτα. Λοιπόν, Σαμαρίτης δε, της, κάποιος δε Σαμαρίτης, ο δαίμον ήλθε κατά αυτόν. Καθώς πήγαινε στον δρόμο, τον είδε. Και ειδών αυτόν, και καθώς τον είδε, εσπλαχνίστη. Έτσι, τον λυπήθηκε. Και προσελθόν κατέβησε τα τραύματα αυτού, τούδεσε, λέει, αφού τον πλησίασε, τούδεσε τα τραύματα, επιχαίων έλεον και ίνων. Εδώ να θυμίσω ότι ο ίνος απολυμένη και το έλεον μονώνει πληγές. Γι' αυτό οι Έλληνες παντού τι είχανε, από αρχαιοτητά των χρόνων, από την εποχή των Εφελήμ, ελιές και αμπέλια παντού. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιο κτίνος, αφού τον ανέβασε, λέει, στο δικό του το μουλάρι, γαϊδούρι, τι είχε τέλος πάντων, πήγαινε αυτός με τα πόδια και πάνω είχε τον τραυματία. Ωραία. Αυτός που δεν ούτε καν πατούσε στην εκκλησία των Εβραίων, τίποτα. Ήγαγεν αυτόν, τον πήγε, λέει, εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού και φρόντισε εκεί να τον περιποιηθούν. Και επί την αύριον εξελθών και την άλλη μέρα, λέει, έκατσε μαζί του να σιγουρευτεί ότι τον φροντίζουν τον άνθρωπο, τον χτυπημένο. Έδωσε 2 δινάρια στον πανδοχέα και είπε αυτό. Επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν προσδαπανήσεις και αν ξοδέψεις και τίποτα παραπάνω, εγώ εν το επανέρχεστε με αποδόσωση. Όταν ξαναγυρίσω, λέει, από τη δουλειά μου, θα στα δώσω, λέει. Φρόντισε τον, ό,τι χρειαστεί, πες μου τι παραπάνω θα κοστίσει, θα δώσω εγώ τα φράγκα. Τι σουν τούτον των τριών? Ποιος από αυτούς τους τρεις, λέει ο Χριστός, πλησίον δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος στους ληστάς? Ποιος νοιάστηκε, λέει, για αυτόν και τον νοιάστηκε σαν να είναι ο πλησίον του από αυτούς, λέει, τους τρεις που είδανε αυτόν που χτύπησαν οι ληστές? Ο μεγαλοπαπάς, ο μεγαλοϊουδαίος ή μεγαλοχριστιανός στις μέρες μας, ή εκείνος που απλά τον σπλαχνίστηκε άσχετα που τον θεωρούσαν άπιστο? Ο δε είπεν, ο μεγαλοθεολόγος, λέει, του είπε, ο ποιήσας το έλεος μεταυτού. Αυτός, λέει, που του έδειξε το έλεος, δεν μπορούσε να πει και τίποτα άλλο και μπροστά στον κόσμο. Είπεν ουν αυτό ο Ιησούς, του είπε, λοιπόν, ο Χριστός, ο Ιησούς, πορεύου και εσύ ποιοι ομοίως. Πάνε, λοιπόν,
και κάνε τα ίδια. Βλέπετε φίλοι μου ότι από όσα διαβάσαμε σήμερα, τους μαθητές του τους είπε ο Χριστός, μην ετοιμάζεστε να πάτε παράδεισο και να χαίρεστε επειδή σας έδωσα εξουσία να μην σας αγγίζει τίποτα, επειδή σας έδωσα εξουσία και στο όνομά μου βγάζετε δαιμόνια. Εξορκιστές, μην νομίζετε να πάτε στον παράδεισο. Να χαρείτε, λέει, μόνο όταν πάτε. Και ήρθε ο άλλος που ήταν ο μεγαλοπαπάς, ο μεγαλοεβραίος, που ήξερε ο μεγαλοθεολόγος της εποχής και παραδέχτηκε ότι ούτε ο μεγαλοιερέας, ούτε ο μεγαλολεβίτης, ξέρω εγώ, που ήταν οι, πώς λέμε, οι χριστιανοί, έτσι, οι χριστιανοί, οι μεγαλοχριστιανοί, ρε παιδί μου, για τους οποίους εμείς είμαστε πλανεμένοι εδώ πέρα, που ούτε καν διαβάζουν τι λέμε, ούτε ακούνε. Ούτε εκείνος, λέει. Ο άλλος. Επομένως, τι μέτρησε? Αν ήταν ιερέας, αν ήταν μεγαλοχριστιανός, ή εκείνος που φέρθηκε στον άλλον όπως θα ήθελε να φέρεται ο άλλος αυτόν. Νομίζω ότι ο Χριστός τα λέει όλα. Και αν ο Χριστός τα λέει, εσείς δεν μπορείτε να τα αρνηθείτε. Και όχι μόνο εσείς, ούτε μπορεί άλλος να τα αρνηθεί. Κανείς. Το πιάνετε? Και αφήστε αυτούς που είναι παπαδάκια και κοιτάνε το παγκάρι τους, για να μπορέσουν να κοιτάξουν εκείνους τους ιερείς που μέσα σε ενορίες τους κάνουν μέγα αγώνα και που κανείς δεν το ξέρει. Και επειδή δεν είναι γλύφτες, μένουν απλοί παπάδες του ελληνισμού και του Χριστού κυρίως σε όλη τη ζωή. Και αφήστε και εκείνους οι οποίοι πάνε στην εκκλησιά, ανάβουν το κεράκι και κάτω σε μια γωνίτσα και κανείς δεν τους ξέρει ότι είναι μεγαλοχριστιανοί, γιατί τις Κυριακές δεν τους πιάνουν οι κάμερες. Αλλά βλέπετε, και οι κάμερες παίζουν ρόλο σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Παίζει ρόλο και η αλήθεια, αλλά και η ομολογία. Μεγάλη υπόθεση η ομολογία. Άσχετα τι θα κάνεις, ομολόγησε το εσύ και θα δούμε. Όλα θα μετρήσουν στο τέλος, όπως σας είπα. Δεν ήθελα να κάνω καμία εκπομπή, αλλά θυμάμαι τώρα το παράδειγμα που λέει εκεί στην Παλιά Διαθήκη. Έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λέει ο Αβραάμ, για πόσους, λέει, μπορούμε να τα σώσουμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Λέει στους Μαλαχίμ, τους Death Angels που τον επισκέφθηκαν και τους έκανε τα σιμιγδάλια και η Σάρα και τα λοιπά. Για πέντε, λέει, τη σώζουμε τη δουλειά. Όταν οι δύο άγγελοι του θανάτου, γιατί τρεις πήγαν στον Αβραάμ, οι δύο πήγανε εκεί στο άντρο που ακόμα και αυτό, λέει, ακόμα και αυτούς τα Σόδωμα, λέει, θα τους κρίνω πιο με μεγαλύτερη επίκεια παρά εκείνους που με αρνούνται και δεν θέλουν να ακούσουν τον λόγο μου. Λέει ο Χριστός. Το διαβάσαμε μέσα από το κοιτάπι, μέσα από το Ευαγγέλιο. Πρέπει να καταλάβουν όλοι που με ακούν αυτή τη στιγμή τι σημασία έχει να δέχεσαι κάποιον που δηλώνει άθεος μόνο και μόνο να σου δώσει φράγκα. Πόρε μάγκες, την κάτσατε. Φροντίστε να το βγάλετε από το μυαλό σας, βάζοντας στο μυαλό σας ότι κάνατε σφάλμα. Άσχετα που δεν θα πάρετε και φράγκα, έτσι. Δεν πρόκειται να σας τα δώσει κανείς. Οι πολιτικές έρχονται από τον Αντίχριστο, τη νέα τάξη των πραγμάτων, όχι από τα κόμματα. Όποιο κόμμα και να βγει, game over. Εγώ επιμένω στο μη χείρον βέλτιστον. Είναι αυτονόητο, γιατί δεν είναι δική μου ιδέα, είναι μαθηματική λογική, δεν τα βγάλω εγώ τα μαθηματικά. Εκείνο που δεν έχει τόσο χάλια σαν το άλλο είναι καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό, είναι απλά καλύτερο. Δεν ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι είναι καλό, είναι απλά καλύτερο.
Και επιμένω σε αυτό, διότι είναι μαθηματική λογική. Δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, μαθηματικά είναι. Ειλικρινά, έχει περάσει το μυαλό μου, το ομολογώ, να κλείσω τον εκδοτικό οίκο και να μην ξανακούσετε ποτέ πια. Τίποτα. Να κλείσω και το Prison Planet και τα λιακό και τα ξέρω εγώ και τις εκπομπές, τα πάντα όλα. Είναι κάτι το οποίο ήταν στο μυαλό μου μέχρι περίπου πριν μία ώρα. Αλλά μέσα σε αυτό το χαοτικό μυαλό ήρθε έτσι μία φλασιά εντολή, πείτε το, που έλεγε ότι κανείς δεν μπορεί απλά να την κάνει όταν ο πόλεμος μένεται. Όποιος έπιασεν. Ξαναλέω στα έστω και κουτσουρεμένα Ευαγγέλια, διότι αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι αυτά που αποφασίστηκαν, είναι τμήματα από αυτά που μαζεύτηκαν στα 40 περίπου χρόνια που κράτησε η τοπική σύνοδος της Λαοδικίας και αποφασίστηκαν το 381 στην Κωνσταντινούπολη ότι αυτά θα είναι τα Ευαγγέλια, τέλος πάντων τα τέσσερα που θα τα έχουμε για επίσημα. Καταλαβαίνετε ότι τα κείμενα τα οποία υπήρχαν και φερόταν ότι είναι από διάφορους Ευαγγελιστές, από διάφορους μαθητές του Χριστού τέλος πάντων, ήταν πολύ περισσότερα και εκτενέστατα, διότι και φώτιση είχαν οι μαθητές, θα θυμούνται όλα όσα συνέβησαν και όλα όσα τους είπε ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είπε πάρα πολλά πράγματα στα τρία χρόνια που τους είχε μαθητές. Δεν μπορεί μόνο αυτά που είναι γραμμένα εκεί μέσα να είπε. Κάθε μέρα κάτι έλεγε, όλη μέρα. Και ο Χριστός, από ό,τι καταλάβαμε, όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν, μιλούσε. Και μόνο με τους μαθητές να ήταν, πάλι τους μιλούσε. Άρα δεν είπε μόνο αυτά. Σίγουρα τα επανέλαβε αρκετές φορές για να τα χωνέψουν. Αλλά δεν είπε μόνο αυτά, είπε κι άλλα. Τα οποία υπάρχουν σε κείμενα. Τα οποία δεν μας τα δώσανε. Για χίλιους δυο λόγους. Αλλά το ζουμί των λόγων του Χριστού υπάρχει, ξαναλέω, μέσα στα Ευαγγέλια. Και αυτά τα λόγια του Χριστού, πολύ σχέση με αυτό που μας παρουσιάζει η Εκκλησία σήμερα, δεν έχουν. Βέβαια η Εκκλησία σαν οργανισμός τα αποτύγχανε αν έλεγε, αν τόνιζε μάλλον, ακριβώς τα λόγια του Χριστού. Θέλω για παράδειγμα πριν κλείσω, ο καθένας ή κάθε μια από εσάς, άσχετα αν είστε 15 χρονών, 25, 35, 55, 65, που είστε 75, άσχετα με το τι ηλικία έχετε, θέλω να σκεφτείτε τι ιδέα είχατε μέχρι πριν αρχίσω να λέω εγώ τέλος πάντων μερικά πράγματα και να ερχόμαστε μια συνεννόηση κοινών συμπεφωνημένων ιδεών. Τα κοινά συμπεφωνημένα, θυμάμαι ο Ζουράρης μου το είχε πει αυτό σε μια από τις συνεντεύξεις που μου είχε δώσει όταν έπαιρνα συνεντεύξεις. Τα κοινά συμπεφωνημένα. Πριν λοιπόν αποκτήσουμε τα δικά μας κοινά συμπεφωνημένα, τι ιδέα είχατε, τι ήταν για εσάς όταν λέγατε εκκλησία, όταν λέγατε εκκλησία, όχι σαν νίκημα αλλά σαν οργανισμός, όταν λέγατε θρησκεία, όταν λέγατε Χριστός, τι σκεφτόσασταν, τι ερχόταν στο μυαλό σας και τι έρχεται τώρα? Εκείνο που με νοιάζει εμένα είναι να έχετε στο νου σας το Χριστό όπως ήταν. Ήταν ένας νέος χαμογελαστός, έτσι, πρόσχαρος, όχι χαζοχαρούμενος, ήταν διαρκώς πρόσχαρος, ήσυχος, ήρεμος και με δύναμη λόγου τέτοια που μπορούμε πράγματι να πούμε ότι ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος.
κανείς ποτέ δεν είχε τη δύναμη του Λόγου του Χριστού. Και σε αυτό που διαβάσαμε σήμερα από τα Λόγια του Χριστού, για να φτάσουμε σε ένα ρεζουμέ, ξεκαθάρισε ότι ακόμα και εσείς, λέει, που είστε μαθητές μου και χαίρεστε που θεραπεύετε ασθενείς και χαίρεστε, και αυτό δεν το λέει μόνο στο αυτό που διαβάζαμε σήμερα, και σε άλλα σημεία το λέει, και χαίρεστε που βγάζετε δαιμόνια, δηλαδή που έχετε εξουσία, και σας έχω δώσει εξουσία να μην σας αγγίζει τίποτα όσο θα λέτε το λόγο μου. Εκείνος που με πίστη πραγματική και εμπιστοσύνη στο ότι τα λόγια αυτά αληθινά είναι του Χριστού, ότι λένε αλήθεια, εκείνος που πράγματι πιστεύει ότι αναμεταδίδει αλήθεια λέγοντας τα λόγια του Χριστού, το κάνει και λέει τα λόγια του Χριστού, δεν τον αγγίζει τίποτα μέχρι να τελειώσει τη δουλειά που έχει να κάνει. Μετά δεν έχει νόημα, ούτως ή άλλως όλοι θα φύγουμε από το Μάτριξ μια μέρα. Γι' αυτό λέει στους μαθητές 70 κιόλας, χαίρεστε, λέει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είστε Άγιοι. Αυτό που ονομάζουμε Άγιος είναι αυτός που πάει στον Παράδεισο. Έτσι είπε ο Χριστός. Εμείς έχουμε ορίσει τους Αγίους μας. Τους ορίσαμε εμείς. Αν τους ορίσαμε εμείς, δεν είναι σαν να έχουμε γραμμένο το Χριστό που είπε ότι αυτός θα έρθει να κρίνει. Αλήθεια σας λέω, αμήν λέγω ημίν, ότι σ' όποιον και αν το ρώτησα, είτε Μητροπολίτη, είτε Ιερέα, είτε Γέροντα, φωτισμένο ή αφώτιστο, απάντηση δεν έλαβα. Από τους περισσότερους. Κάποιοι μου είπαν ότι το Άγιο Πνεύμα φωτίζει την σύνοδο που ορίζει. Όπως το Άγιο Πνεύμα, ας πούμε, είχε φωτίσει την Οικουμενική Σύνοδο που πήρε το γράμμα από τον Ιουστινιανό για να αφορήσει τα κείμενα του μεγαλύτερου χριστιανού φιλοσόφου όλων των εποχών. Μόνο που εκεί τους φώτισε το Άγιο Πνεύμα, τους φώτισε ο Ιουστινιανός. Γιατί αν δεν άκουγαν τι λέει ο Ιουστινιανός, έπαιρνε το κεφάλι όλους τους μεγαλοπαπάδες εκεί μέσα. Λέει λοιπόν ο Χριστός, και προσέξτε πως είναι γραμμένο μες στο Ευαγγέλιο, αφού πρώτα λέει στους 70 μαθητές, μη χαίρεστε, λέει, που βγάζετε δαιμόνια και κάνετε θαύματα στο όνομά μου. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πάτε στον Παράδεισο, να χαρείτε αν το όνομά σας γραφεί στον ουρανό. Τότε πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος, όχι επειδή στο όνομά μου βγάζει δαιμόνια και κάνει διάφορα. Και οι ιερείς κάνουν το είδωρ αγίασμα στο όνομα του Χριστού, με το όνομά του. Είναι ένα θαύμα αυτό. Δεδομένο που το έχει η Εκκλησία μας μέσα. Το βιώνουμε. Δεν είναι κάτι που το βγάζουμε από το μυαλό μας. Υφίσταται. Δεν σημαίνει ότι ο ιερέας που κάνει αυτό θα πάει στον Παράδεισο. Και ακολουθώντας αυτά τα λόγια του Χριστού, έρχονται, και αυτά που λέω τώρα μπορούν να κολλήσουν με ένα μοντάζ και να μπουν χωρίς τα τραγουδάκια στην ανάλυση που κάναμε, στη συζήτηση μάλλον που κάναμε των λόγων του Χριστού. Δεν κάναμε ερμηνεία, τα συζητούσαμε. Δεν είμαστε τάξη να ερμηνεύσουμε. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Είναι σαφέστατα τα λόγια του Χριστού. Και εκεί που τους έλεγε μην είστε χαζοχαρούμενοι και μην νομίζω ότι θα πάτε στον Παράδεισο, και αφού τους εξήγησε τι είναι αποστασία και να αρνηθείς δημόσια να ακούσεις το λόγο του Θεού και να μην σε νοιάζει αν κάποιος είναι άθεος, εννοείται πρέπει να σε νοιάζει, τους λέει μετά και το παράδειγμα ότι ποιος θα πάει στον Παράδεισο. Εκείνος που θα φέρεται στον συνάνθρωπο όπως θέλει να φέρεται σε αυτόν, που θα αγαπάει τον πλησίον. Εντάξει, το Θεό εννοείται. Γιατί αν δεν αγαπάς τον Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπάς τον πλησίον. Τρέλα πουλάμε. Για τον Χριστό που μας το λέει, αγαπάμε τον πλησίον. Αφού αυτός μας είπε τι να κάνουμε, μας ξεστράβωσε. Και τους λέει, ο άλλος ήταν ιερέας. Θα πάει στην κόλαση. Επειδή δεν νοιάστηκε για τον συνάνθρωπο. Ο άλλος ήταν μεγάλο Ιουδαίος, Λεβίτης ή μεγάλο Χριστιανός στις μέρες μας.
Θα πάει στην κόλαση, γιατί δεν νοιάζει για τον συνάνθρωπο. Ο άλλος δεν είχε καμιά σχέση με τους Ιουδαίους ή με την Εκκλησία, τέλος πάντων. Αλλά νοιάστηκε για τον συνάνθρωπο. Ποιος λοιπόν, λέει, νοιάστηκε για τον συνάνθρωπο? Του λέει ο μεγάλο θεολόγος της εποχής, για τον Σαμαρίτη. Έτσι, ήταν σαφές, δεν μπορούσε να απαντήσει κάτι άλλο. Οπότε λέει, πάνε και κάνει τα ίδια. Πόρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να κάνουμε τα ίδια? Υπόψη είναι ότι ο Χριστός μας δίνει πάντα την ευκαιρία. Γιατί θυμάμαι σε ένα βιβλίο μου τώρα τελευταία έγραψα ότι όσους ανθρώπους έχουμε γύρω μας, τόσα εισιτήρια έχουμε για τον Παράδεισο. Αν δούμε στο πρόσωπο του καθενός των πλησίων μας. Αυτά φίλοι μου, δόξα ο Θεός ημών, η ελπίση ημών δόξαση. Να θυμάστε ότι όπως παλιά έτσι και τώρα, έτσι και μέχρι το τέλος του ψεύτικου κόσμου, έτσι και στον αληθινό, όταν θα γίνει ο πόλεμος εναντίον του βασιλείου των σκιών, Ιησούς Χριστός νικά. Γεια σας.